Καλημέρα φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο κανάλι. Είμαι ο Δημήτρης και βλέπετε Moto Action. Σήμερα βρισκόμαστε σε εγκαταστάσεις της Yamaha Μερεμετσάκης για να δοκιμάσουμε το νέο Yamaha MT-07, το οποίο είναι μια γυμνή μοτοσικλέτα μεσαίου κυβισμού, η οποία συνδυάζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη διασκέδαση με την οικονομία. Θα κάνουμε κάποια σύντομα περιμετρικά πλάνα. Όπως βλέπουμε, ακολουθεί την νέα σχεδιαστική γλώσσα της Yamaha με τον μονόπρο βολέα μπροστά, όπως το βάθος και το αδερφάκι του, το MT-09, και απευθύνεται σε νέους εισερχόμενους στο χώρο της μοτοσικλέτας, καθώς επίσης και σε άτομα τα οποία αναζητούν ένα όχημα καθημερινής οικονομικής μετακίνησης, το οποίο καλείται να καλύψει τις ανάγκες του αναβάτη του, παρέχοντάς του αξιοπιστία, καθώς επίσης ένα σπορ χαρακτήρα, ο οποίος φυσικά ενδείκνεται για αποδράσεις Σαββατοκύριακου. Όπως βλέπουμε, η συγκεκριμένη μηχανή έχει κάποια έξτρα από τον κατάλογο της Yamaha, όπως είναι το εμπρός μασκάκι, οι μανέτες, οι οποίες είναι ρυθμιζόμενες, καθώς επίσης και η εξάτμιση από την Akrapovic, η οποία αυτή τη στιγμή, όπως βλέπουμε, διαθέτει τον σιγαστήρα. Και πάμε να ξεκινήσουμε τη δοκιμή μας, να το οδηγήσουμε, να δούμε τι έχει να μας πει, διότι είναι μια μοτοσικλέτα η οποία πιστεύω πως έχει αρκετό ενδιαφέρον και συμπίπτει άριστα με τα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας. Και ξεκινάμε τη δοκιμή μας, εντός αστικού κλειού όπως διακρίνεται. Το πρώτο πράγμα που θα σου κάνει εντύπωση είναι η ευκολία χειρισμών σε τέτοιου είδους καταστάσεις και συνθήκες. Το μηχανάκι είναι λες και οδηγάς παπί, χωρίς υπερβολή σε αυτό που σας λέω. Διακρίνεται από απίστευτη ευελιξία και γενικότερα είναι εύκολο στο να το διαχειριστεί ο αναβάτης του. Το τιμόνι του έχει πολύ μεγάλο κόψιμο, όπως βλέπετε, άμα πιάνει και η κάμερα, και δεν θα σου φέρει αντίρρηση σε μανούβρες ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Αυτό που θα παρατηρήσεις είναι πως ο κινητήρας έχει ιδιαίτερο νεύρο, να πούμε βέβαια ότι είναι ένας δικύλινδρος εν σειρά, 689 κυβικών εκατοστών, με απόδοση 73,4 αλόγων. Παιδιά, πρώτες εντυπώσεις, δεν περίμενα να είναι τόσο πρόθυμο το μηχανάκι σε τέτοιες συνθήκες και γενικά ευχάριστο. Παιδιά, πραγματικά έχει δυνατό τράβηγμα. Έχει δυνατό τράβηγμα και αυτό το λίγο που το οδηγώ μέχρι στιγμής είναι αυτό που λένε μηχανάκι fun to ride, σου προσφέρει χαμόγελο. Απίστευτη ευελιξία και ακρίβεια στους χειρισμούς ανάμεσα στα αυτοκίνητα, χωρίς καν να χρειάζεται να κατεβάσεις και τα πόδια σου κάτω, τα οποία θα πατήσουν πάρα πολύ εύκολα. Εγώ, όπως γνωρίζετε περισσότεροι, είμαι 1,80 και δεν έχω κανένα θέμα. Πάμε να το ανοίξουμε λίγο, να δούμε. Για το μηχανάκι θέλει να επιταχύνει και έχει γραμμικό τραβηγμά μέχρι τον κόφτη. Δεν κρεμάει δηλαδή. Τώρα αυτή τη στιγμή πηγαίνουμε με 120 και δεν δείχνει να ζορίζεται. Έχουμε κάπου στις 5.000 στροφές και πιστεύω πως είναι μια πολύ πολύ άνετη ταχύτητα για κάποιο ταξιδάκι. Λοιπόν, τα 100 τα έχει λίγο πάνω από τις 4.000 στροφές, που αυτό σημαίνει ότι για τα δεδομένα της κατηγορίας του η έκτη είναι πιο μακριά από άλλες μοτοσικλέτες του ανταγωνισμού, μεγιστοποιώντας με αυτόν τον τρόπο την οικονομία της μοτοσικλέτας. Καλό είναι ο κινητήρας να μην βρίσκεται κάτω από τις 3.000 στροφές, διότι παρουσιάζει ένα πολύ μικρό σκορτσάρισμα, αλλά από εκεί και πάνω δεν έχει κανένα πρόβλημα, ακόμα και με έκτη, στο να κάνεις κάποια προσπέραση και γενικότερα με τις ρεπρίζ. Και στις στροφές, ακόμα και με κακοτεχνίες, φαίνεται να λειτουργεί πολύ καλά. Πάμε μια επιτάχυνση λίγο. Τέλεια. Λοιπόν, και τα φρενάκια του είναι ικανοποιητικά. Δεν θα έλεγα ότι είναι κάτι κορυφαίο από άποψη δύναμης, αλλά έχουν πολύ καλή αίσθηση και γενικά το ABS λειτουργεί με πιστικό τρόπο.
κυριολεκτικά με έχει εντυπωσιάσει. Δεν το περίμενα, είχα χαμηλότερες προσδοκίες για αυτό το μηχανάκι. Το πρώτο πράγμα, όπως είπαμε, είναι ο κινητήρας του. Έχει, ειδικά για τα δεδομένα δικύλινδρων, έχει εκρηκτική ευστροφία, αλλά και απόδοση. Καθώς επίσης και με τη συμπεριφορά του, αλλά και την εργονομία του, που είναι πολύ ξεκουραστή, αλλά ταυτόχρονα σε προδιαθέτει για σπόρο οδήγηση. Τώρα, όσον αφορά την ανάρτηση, λειτουργεί σε ικανοποιητικά επίπεδα. Εμπρός έχει ένα απλό τηλεσκοπικό πυρούνι, δεν είναι ανεστραμμένο. Ενώ πίσω διαθέτει ένα αμορτισέρ το οποίο έχει ρύθμιση όσον αφορά την προφόρτιση ελαττήριου και την απόσβεση επαναφοράς. Θεωρώ πως και αυτό που είναι και προορίζεται η συγκεκριμένη μηχανή και για τις επιδόσεις της, δεν θα χρειαστείς κάτι παραπάνω. Έχει κάποιες μικρές ταλαντώσεις το πίσω, αλλά δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Παρεπιπτόντως, επειδή τώρα είναι και βρεγμένα κάτω, εξοπλίζεται με τα λάστιχα Pilot Road 5, το οποίο είναι ένα κορυφαίο ελαστικό τουριστικής κατηγορίας και χαρίζει καλή πρόσφυση τόσο σε στεγνό όσο και σε βρεγμένο. Η λειτουργία συμπλέκτη, παιδιά, άριστη, πανάλαφρος, και το σασμάν και αυτό λειτουργεί πραγματικά εξαιρετικά και έχει πολύ καλά κουμπώματα των σχέσεων. Είναι λίγο θορυβώδες βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία. Πολλές μηχανές έχουν θορυβώδες σασμάν που λειτουργεί άψογα. Να πω ότι βλέπω τον μπροστινό έχει μια βύθιση στο έντονο φρενάρισμα. Τώρα, με τις κακοτεχνίες, τις φιλτράρει με σχετικά καλό τρόπο. Εντάξει, δεν μπορούμε να έχουμε και ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις, καθώς είναι μια μοτοσυκλέτα η οποία προορίζεται για οικονομική μετακίνηση και είναι πιο low budget, ας το πούμε. Δεν έχει δηλαδή τα κορυφαία περιφερειακά. Ξαναλέω ότι δεν είχα ιδιαίτερα υψηλές προσδοκίες από το συγκεκριμένο μηχανάκι, αλλά με εξέπληξε ευχάριστα. Οι στροφές αποκρίνεται μια χαρά, δεν κάνει περίεργα κουνήματα και η απόκριση του ψεκασμού του είναι άριστη. Δεν κάνει ούτε περίεργα τυνάγματα, ούτε καθυστερεί από τη στιγμή που θα ανοίξει το γκάζι. Να μιλήσουμε και λίγο για την θέση οδήγησης. Τα πόδια, παιδιά, κάνουν μια γωνία. Τα μαρασπιά είναι σχετικά ψηλά, αλλά παρόλα αυτά τα γόνατα δεν με έχουν προβληματίσει μέχρι στιγμής. Καθώς επίσης και η σέλα και αυτή είναι λίγο σφιχτή, αλλά και πάλι δεν δημιουργεί κάποιο συνέστημα δυσφορίας. Παιδιά, οι σούζες με αυτό το μηχανάκι είναι παιχνίδι και ο ρυθμός επιτάχυνσής του θυμίζει πολύ έντονα τετρακύλινδρο χιλιάρι, για να μην σας πω και πιο δυνατό. Μιλώντας φυσικά για το μεσαίο φάσμα, έτσι, έχει πολύ ροπή. Αλλά γενικά η απόκρισή του για τα δεδομένα της κατηγορίας πιστεύω ότι είναι μακράν κορυφαία. Όντας γυμνό, εννοείται πως ο αέρας είναι αισθητός, προφανώς και δεν είναι το πιο ευχάριστο συνέστημα, αλλά αυτό το περιμένεις. Τώρα, για αυτούς που έχουν περισσότερο τουριστικής φύσης απαιτήσεις από τη μοτοσυκλέτα τους, υπάρχει φυσικά και το Tracer 7, το οποίο φοράει τον ίδιο κινητήρα και είναι μια πιο όρθια μοτοσυκλέτα, φυσικά με κάποια κάλυψη από τον αέρα, αλλά άμα δεν κάνεις συχνά ταξίδια, πιστεύω πως δεν θα έχεις πρόβλημα με αυτή τη μηχανή. Και ειδικά όταν μιλάμε για μια μηχανή μεσαίου κυβισμού που δεν αναπτύσσει μεγάλες ταχύτητες με ευκολία, ας πούμε πάνω από 200, οπότε δεν βρίσκω το λόγο να μην την επιλέξει κάποιος. Και είναι αυτό που λένε, ότι έχεις την αίσθηση ότι την οδηγάς για χρόνια αυτή η μηχανή. Πρώτη φορά οδηγάω MT-07 και από τα πρώτα μέτρα κιόλας με έκανε εντύπωση αυτό το πράγμα, ότι παρέχει στον αναβάτη μια οικειότητα. Fun to ride, όσο δεν πάει. Είναι ένας μικρός χούλιγκαν και μεγάλος, μη σας πω, ή αλλιώς ένας μικρός γίγαντας. Η κατανάλωσή του, σύμφωνα με τις δηλώσεις της Yamaha, είναι κάπου στα 4 λίτρα. Οπότε πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ μετρημένη, και ειδικά αν αναλογιστεί κάποιος για τις επιδόσεις που σου παρέχει. Πάμε και λίγο παραλιακά. Αυτό το μηχανάκι πιστεύω ότι είναι ό,τι πρέπει για τέτοιου είδους βόλτες. Να πας για τον καφέ σου, να βγεις και λίγο εκτός πόλης, κάποιο ορεινό ή και επαρχιακό δίκτυο. Ό,τι πρέπει είναι απολαυστικό μηχανάκι, και όταν έχεις στο μυαλό σου ότι όλα αυτά συνδυάζονται με οικονομία και στο καύσιμο αλλά και στη συντήρηση, αυτή η απόλαυση μεγαλώνει. Αν και μεσαίου κυβισμού μηχανή, πιστεύω ότι το ακρονίμιο MT, που είναι συντομία του Masters of Torque, πιστεύω το αξίζει και με το παραπάνω.
Και σε αυτό το σημείο και με φόντο τη θάλασσα θα κάνουμε κάποια σύντομα πλάνα, να ξαναδούμε το μηχανάκι για το οποίο μιλάμε και οδηγάμε. Γενικά θεωρώ πως η εμφάνισή του αποπνέει έναν δυναμισμό, αλλά πρέπει να τη συνηθίσει λίγο το μάτι. Δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνει με την πρώτη ματιά. Και οι συγκεκριμένες άντες κεντρίζουν ευχάριστα την προσοχή. Όπως διακρίνουμε, έχει και LED φλασάκια στον βασικό εξοπλισμό. Καθώς επίσης η βάση πινακίδας πρέπει να είναι από τον aftermarket κατάλογο. Και να πω, επειδή πέρασα από αρκετά σημεία με νερά, όπως βλέπουμε έχει μερικά σημάδια. Αλλά γενικά θεωρώ πως είναι μικρό το κακό, γιατί από τη στιγμή που είναι τόσο λίγα, θεωρώ πως για aftermarket κάνει καλή δουλειά. Δεν ξέρω βέβαια η τσάντα μου πως έχει γίνει, αν και δεν νομίζω να έχει λερωθεί. Μια μηχανή η οποία χαρακτηρίζεται από απλότητα, δεν διαθέτει κάποια ηλεκτρονικά βοηθήματα, που αυτό την καθιστά πιο εύκολη στη χρήση. Αλλά παρόλα αυτά, η απόκριση στον γκάζ είναι σε πολύ καλά επίπεδα, οπότε δεν θα σε φέρει προεκπλήξεων. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι βγαίνει και έκδοση για α2 διπλώματα, η οποία είναι περιορισμένη στα 35 kW. Και φυσικά πιστεύω πως θα είναι ακόμα πιο φιλική ως προς τις αντιδράσεις της. Εδώ είναι και ο πίνακας οργάνων, ιδιαίτερα ευανάγνωστος και πλήρης από ενδείξεις. Όπως διακρίνουμε εδώ πέρα, θερμοκρασίες, οδομετρητές, χιλιομετρητές, ένδειξη στιγμιαίας κατανάλωσης. Εδώ πέρα το average που είναι η μέση κατανάλωση είναι στα 4,4 λίτρα, που θεωρώ ότι είναι σε πολύτιμη επίπεδα. Θερμοκρασία μοτέρ και εξωτερική θερμοκρασία. Να πούμε και για τα χειριστήρα, τα οποία και αυτά είναι ικανοποιητικότατα από άποψη ποιότητας. Και βέβαια κάτι που δεν μου αρέσει είναι η εκτεταμένη χρήση πλαστικού στην περιοχή του ρεζερβουάρ. Έτσι, όλες οι επιφάνειες είναι από πλαστικό. Όπως βλέπουμε, διαθέτει και τα πλαϊνά τα tank pads που σε βοηθάνε να γατζώνει το πόδι και να μην γλιστράει κατά την επιτάχυνση. Και πιστέψτε με πως ως ένα βαθμό το χρειάζεται, γιατί το συγκεκριμένο μηχανάκι έχει έντονη ροπή. Και για να ακούσουμε και λίγο τον ήχο από την εξάτμιση, ο οποίος δεν είναι ιδιαίτερα δυνατός. Αλλά φυσικά σε σύγκριση με την εργοστασιακή πιστεύω πως θα διαφοροποιείται όσον αφορά την χρειά του. Και όπως είπαμε και στην αρχή του βίντεο, είναι με το σιγαστήρα αυτή τη στιγμή. Που σημαίνει ότι πληρεί τις προδιαγραφές ήχου. Είσαι νόμιμος δηλαδή. Και βγαίνοντας και πάλι στον ανοιχτό δρόμο, αυτό που έχω να πω παιδιά είναι πως η συγκεκριμένη μηχανή είναι η ενσάρκωση αυτού που λένε ότι στα χαρτιά τα νούμερα δεν σημαίνουν τίποτα, δεν λένε όλη την αλήθεια. Πολλές φορές για παράδειγμα βλέπουμε την ονομαστική υποδύναμη ενός οχήματος και βγάζουμε κατευθείαν το συμπέρασμα, το οποίο παιδιά μπορεί να απέχει πολύ από την πραγματικότητα, γιατί σκοπός είναι το πώς αποκρίνεται και η αίσθηση που θα δώσει στον αναβάτη μια μοτοσυκλέτα. Ο τρόπος λειτουργίας της δηλαδή. Γι' αυτό το λόγο επιμένω στο να οδηγάμε προτού αγοράσουμε κάτι για να έχουμε μια σφαιρική αντίληψη. Τα 200 δεν έρχονται με το καλημέρα, αλλά δεν θα χρειαστεί και ιδιαίτερο κόπο για να τα δεις στο κοντέρ. Παιδιά, είναι απίστευτη μηχανή. Ό,τι πρέπει. Ξέγνιαστες βόλτες. Ακόμα και για σπόρο οδηγικά σενάρια πιστεύω ότι αποκρίνεται πολύ καλά. Εντάξει, τα περιφερειακά της εννοείται πως δεν είναι κορυφαία, αλλά είναι επαρκή. Τυχαίνει να έχω δει και αρκετές γυναίκες να οδηγάνε το MT-07 όπως και το MT-03. Αυτό πιστεύω πως λέει αρκετά πράγματα όσον αφορά την ευκολία στους χειρισμούς του. Και σε αυτό το σημείο, παιδιά, νομίζω ότι δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Με έχει αφήσει με τις θετικότερες δυνατές εντυπώσεις.
πραγματικά ξεπέρασε κάθε μου προσδοκία. Βασικός του ανταγωνιστής είναι το Kawasaki το Z650, το οποίο δυστυχώς δεν το έχω οδηγήσει, οπότε δεν μπορώ να μπω σε συγκρίσεις. Από την Benelli είναι το 752S, το οποίο είναι μια πολύ καλή μοτοσυκλέτα με επώνυμα περιφερειακά, και εκείνη με έκανε θετικές εντυπώσεις. Αλλά παιδιά, το συγκεκριμένο μοτέρ πιστεύω ότι αξίζει πολλά συγχαρητήρια. Και όταν αυτό λειτουργεί αρμονικά με τα υπόλοιπα περιφερειακά, την αίσθηση που σου δίνει η μηχανή και την ξεκούραστη αλλά ταυτόχρονα και επιθετική θέση οδήγησης, πιστεύω ότι είναι ένα πακέτο το οποίο στοχεύει κατευθείαν στην κορυφή. Να πούμε και την τιμή του, η οποία είναι 7.150 ευρώ. Και σε αυτό το σημείο ακόμα ένα βίντεο έχει φτάσει στο τέλος του. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου και αυτή τη φορά, και μέχρι την επόμενη να οδηγείτε προσεκτικά και να είστε όλοι καλά.